Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα, ε, το email μου το έστειλε η κοπέλα σήμερα με το που το διάβασα, είπα πρέπει να το κάνω βίντεο γιατί ίσως να μπορέσουμε μέσα από τα σχόλια τα δικά σας και μέσα από τις δικές μου παρενέσεις και ψυχοεκπαιδευτικές υποθέσεις να βοηθήσουμε αυτή την κοπέλα να αποφύγει ίσως μια μεγάλη ταλαιπωρία. Κατευθείαν στο ζουμί. Τοξική πεθερά είναι ο τίτλος που έχει βάλει η κοπέλα στο email. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Εύχομαι αυτό το mail να σας βρίσκει καλά. Σας έχω ξαναστείλει email στο παρελθόν και χάρηκα πολύ που με κάνατε βίντεο με την περίπτωσή μου και ο λόγος σας ειλικρινά με ανακούφισε. Εδώ υπενθυμίζω ότι πλέον κάνουμε email μόνο από όσου συμμετέχουν στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή. Πλέον είναι τόσοι πολλοί συνδρομητέ, 100.000 συνδρομητέ, ώστε για να μπορέσει κάποιο να στείλει ένα email για να γίνει βίντεο, όπω αυτή την περίπτωση, πρέπει να είναι στη συμμετοχή από το τρίτο επίπεδο και πάνω. Είμαι ευγνώμων που σα έχω βρει, έστω και μέσα από το YouTube, και παίρνω θάρρο να σα γράψω για άλλη μια φορά. Το θέμα αυτή τη φορά είναι πολύ πιο σοβαρό και θα ήθελα να κάνετε ένα βίντεο σχετικό Καθώ θεωρώ πω η ιστορία μου θα βοηθήσει και άλλε γυναίκε που έχουν βρεθεί ή θα βρεθούν στη θέση μου. Όπω λέτε και εσεί, προσδεθείτε! Προσδεθείτε! Είμαι εδώ και έναν χρόνο με τον σύντροφό μου. Στου πέντε μήνε, σχέσει μου έκανε πρόταση γάμου και καθώ μου στάθηκε στην απώλεια του μπαμπά μου και μου φερόταν πολύ όμορφα, είπα τον ναι. Αγάπη μου, θεωρώ ότι τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή σου μέσα σε πέντε μήνες γνωριμίας και χωρίς να έχετε συγκατοικήσει, δεν ήταν αρκετά για να πάρεις μια τόσο σοβαρή απόφαση όπως να απαντήσεις θετικά στην πρόταση γάμου αυτού του άντρα. Δεν συγκατοικήσατε, δεν τον έζησες πως είναι στην καθημερινότητα και κυρίως, κυρίως, κυρίως δεν είχες υπόψη σου το πρόβλημα με τη μάνα του. Την άνοιξη αραβωνιαστήκαμε και μου ζήτησε να μείνουμε μαζί στο μέρος που ζει αυτός. Με τη μαμά μου χείρα λίγους μήνες και καθώς εκείνη είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και θέλει την ευτυχία μου, μετακόμισα στο μέρος που ζει ο Να υποθέσω ότι εσύ δεν ζούσες μόνη σου πριν, μαζί με τη μαμά σου και εκείνο με τη μαμά του, για να δούμε πώς ζούσανε. Μου έλεγε εκείνο από την αρχή, έλα να μείνει εδώ μαζί μου και μη σε νοιάζει τίποτα, ούτε να δουλεύει με νοιάζει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Να προτείνει ένα άνδρα σε μια γυναίκα να συγκατοικήσουν και αυτή να μην δουλεύει, άρα να μην έχει οικονομική ανεξαρτησία. Πήγα λοιπόν ένα μήνα μετά τον Αραβόνα, ζήτησα και τηλεργασία, καλά έκανε και ζήτησε τηλεργασία, δηλαδή να εργάζεσαι από το σπίτι, από μακριά. Και μέναμε μαζί στο σπίτι, το οποίο πηγαίνοντα εκεί, έμαθα ότι το συντηρούσε με ένα αυτό, αλλά ήταν στο όνομα τη μητέρα του, η οποία έμενε από κάτω. Δηλαδή πήγατε να μείνετε στο σπίτι της μάνας του Μονοκατοικία λες άρα είχε έναν όροφο κάτω που ήταν της μάνας του Και έναν όροφο πάνω που μένατε εσείς αλλά το σπίτι γραμμένο στη μάνα του Το σπίτι με δάνειο να συντηρεί εκείνο και σπίτι και μάνα καθώς αυτή είναι χωρισμένη και με τον πατέρα του και με τον δεύτερο άντρα της. Σπάταλη, με του που παντρευόταν σταματούσε να δουλεύει, καθώς ο εκάστοτε άντρας της τη συντηρούσε, και εννοείται του τα έτρωγε μέχρι που χώριζαν. Τώρα αυτά για να τα λες, τα έχει μάθει φανταζούμε. Τα δεν έβρα μόνιμα, τσακωμός με τους πάντες και με τους μόνους που τα πήγαινε καλά ήταν τα τέσσερα σκυλιά της. Μια που δεν έχουν στόμα να μιλήσουν τα καημένα. Εννοείται ότι τα σκυλιά, τον άνθρωπο που τα φροντίζει, τη μαμά τους, την αγαπούν όπως και να είναι. Η γυναίκα έμπαιρνε στο σπίτι μα με το κλειδί τη, παρότι ήξερε ότι στο κάτω σπίτι μένει ένα ζευγάρι. Α, αυτή έμενε πάνω και εσεί κάτω. Οκ. Okay. Λάθος Λάθο το κατάλαβα πριν. Ήθελε να έχει άποψη για όλα. Μπήκε μια μέρα στην κρεβατοκάμαρα που κοιμόμαστε και μου πήρε την νυχτικιά από το πόμολο τη κρεβατοκάμαρα και την έβαλε στην πολυθρόνα τη κρεβατοκάμαρα για να μου δείξει δεν ξέρω τι. Ότι είμαι ακαμάτρα. Απαράδεκτο η να μπαίνει στο σπίτι του ζευγαριού με το κλειδί τη. Η να πάει να κάνει επίσκεψη, όχι να ανοίγει και να μπαίνει και να κόβει και να ράνει μέσα στο σπίτι. Τι έκανε εσύ τότε, Το έκανε θέμα στην ίδια, το έκανε θέμα στον αραβωνιαστικό σου. Ερώτηση. Το αποκορύφωμα είναι ότι μπήκε στο σπίτι μια μέρα που λείπαμε και οι δύο, και ήξερε ότι θα επιστρέψουμε μετά από μερικέ μέρε, και άρχισε να ψάχνει στο ίντερνετ σκουλαρίκια για να βάλει το γάμο, όπω είπε. Και όλο τυχαίος, στην αναζήτηση στο Google, από τα χιλιάδες σχέδια που υπάρχουν σε μακριά σκουλαρίκια, βρήκε ίδια με αυτά που μου είχε πάρει ο ραβωνιαστικό μου για το γάμο μας. Τα ίδια σκουλαρίκια που αγόρασε ο γαμπρός στην ύφη να φορέσει στο γάμο, μάλιστα. Φυσικά και πιστεύω ότι άνοιξε το σιρτάρι που τα είχα όσο λείπαμε και τα είδε και ο τρόπος με τον οποίο έψαξε δείχνει ότι έψαχνε για το συγκεκριμένο σχέδιο. Γιατί μόλις βρήκε το ίδιο σταμάτησε να ψάχνει. Ήταν η τελευταία αναζήτηση που έκανε καθώς το βρήκα από το ιστορικό. Δηλαδή το ζευγάρι λείπει. Ξέρει πεθερά ότι λείπει το ζευγάρι το οποίο θα παντρευτεί σε μερικέ εβδομάδε. Μπαίνει στο σπίτι του ζευγαριού, ανοίγει το σιρτάρι προφανώ, βλέπει τα σκουλαρίκια που αγόρασε ο γαμπρό στην ύφη για να φορέσει στο γάμο και μπαίνει στο ίντερνετ να ψάξει να βρει τα ίδια. Ήθελε να δει πόσο κόστισε στο γιο τη, ήθελε να αγοράσει τα ίδια για να φοράει τα ίδια με μένα τη μέρα του γάμου μας δεν ξέρω Έχω ακούσει γάμους τους οποίους η πεθερά ντύθηκε υπερπαραγωγή και φαινόταν πιο νύφη από την νύφη Φυσικά και δεν το παραδέχτηκε η πεθερά μου ότι έψαξε στο συρτάρι μου και είπε ότι τη είπε μια φίλη τη να ψάξει να βρει ασημένια σκουλαρίκια στο συγκεκριμένο εργαστήριο για το γάμο, το οποίο ήταν και η πρώτη αναζήτηση στον Google. Να σημειωθεί εδώ ότι το κουτί με τα σκουλαρίκια το είχα μέσα στο σακουλάκι του, το οποίο είχε τη φίρμα του μαγαζιού, από το οποίο μου είχε αγοράσει και ο αραβωνιαστικό μου τα σκουλαρίκια. Και όλο τυχαίω αυτό ήταν το εργαστήριο που τη είπε η φίλη τη: Ότι έχει ωραία σχέδια για σκουλαρίκια και να μπει να ψάξει αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να ψάξει τα σκουλαρίκια που σου πήρε ο γιο τη, από που ήταν, πόσα χρήματα ήταν. Και ίσω, ναι, ίσω να αγοράσει και τα ίδια για να, να στη στο γάμο να φοράει περθερά τα σκουλαρίκια με την ύφη. Φυσικά και έδειξα το ιστορικό στον αραβωνιαστικό μου, ο οποίος αρχικά έμεινε άναυδος. Στη συνέχεια όμως η μάνα του τον έπεισε ότι πρόκειται για σύμπτωση. Κάτι το οποίο έκανε και με μένα, προσπαθούσε να με πείσει και εμένα ότι πρόκειται για σύμπτωση, απλώς εγώ δεν την πίστεψα. Γκάζ lighting. Η πεθερά lighting. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο για τον γκάζ lighting. Τι είναι. Το gas είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου όπου κάποιος προσπαθεί να βγάλει τον άλλον τρελό και να τον κάνει να πιστέψει κιόλας ότι είναι τρελός. Δηλαδή έχεις εκεί όλα τα σημάδια ότι μπήκε στο σπίτι σου με το κλειδί της ενοέλυπες και ότι μπήκε στον Google και ψάχνε πρώτος όρος που έψαχνε ήταν το όνομα του εργαστηρίου και σου βγάζει ιστορίε με αγρίου να σε βγάλει τρελό. Τι ξέρει, μου είπε μια φίλη μου είναι εκείνο το εργαστήριο και έχει ωραία σκουλαρίκια και, και ψάξε να δει. Και ο γιο τη τα πίστεψε όμω. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο γιο τη την πίστεψε. Η συνέχεια, όταν τη είπα ότι κατάλαβα ότι μπήκε στο σπίτι και ότι είναι αδιάκριτη και δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα σπίτι που μένει ένα ζευγάρι με το κλειδί τη, μου είπε ότι τη ζηλεύω. Ότι έχω πρόβλημα και κόμπλεξ και ότι είναι το σπίτι της και έχει δικαίωμα να μπαίνει όποτε θέλει. Όταν την ψέκασες με λουμινόλ, υπενθυρά, η υπευθερά η αποκαλύφθηκε. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο για το λουμινόλ, να μάθετε τι είναι. Το λουμινόλ είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται για να ψεκάζουν οι ερευνητέ σε ένα χώρο εγκλήματο να δουν που υπάρχει αίμα. Χρησιμοποιούμε μεταφορικά στο κανάλι τον όρο λουμινόλ, για το ξεμπρόστιασμα. τον τοξικό και εκεί ο τοξικό δείχνει το ποιόν του. Ο τίτλο του βίντεο είναι Λουμινόλ. Ψεκάστε παντού να βγουν στην επιφάνεια τα κρυφόνα αρκισάκια. Κοιτάξτε στην περιγραφή του βίντεο, θα σα βγάλει αυτού του συνδέσμου. Μάλιστα. Η πεθερά την κατηγόρησε ότι η νύφη ζηλεύει την πεθερά και ότι η νύφη έχει πρόβλημα και κόμπλεξ. Τα δικά μα του γειτόνου μα δηλαδή. Προβολή. Προβολάρε. Και εννοείται ότι θα σας βάλω και το σύνδεσμο με το βίντεο οι προβολές που κάνουν η Νάρκηση. Εκείνη ζήλευε, εκείνη είχε κόμπλεξ και το έριξε στην ύφη τη. Σας βάλω το βίντεο «Οι προβολές των αρκησιστών και «Οι προβολές που μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Είναι ένα ενδιαφέρον βίντεο το οποίο δίνει πληροφορίες για το τι σημαίνει προβολή και τι σημαίνει αρκισιστική προβολή. Αυτά όλα υπόθηκαν μπροστά στον αραβωνιαστικό μου, ο οποίος μπροστά μου δεν της είπε τίποτα και ισχυρίζεται ότι της μίλησε αργότερα και με υποστήριξε. Μπούρδες. Μπούρδες. Είπε όλες αυτές τις απίστευτες κακίες η μάνα του όταν την έβαλε στη θέση της και ο ραβωνιαστικό σου μπροστά σου δεν τη είπε τίποτα. Και τάχα, τη είπε πίσω σου μπόρδε. Μετά από αυτό, του είπα ότι δεν μένω άλλο σε αυτό το σπίτι και καλά έκανε. Πλήρωσα τρία βράδια ξενοδοχείο για να μην μένουμε άλλο σε αυτό το σπίτι, μέχρι να έρθουμε οριστικά στην Αθήνα στο σπίτι μου. Προκειμένου να προστατέψω τη σχέση μα, την οποία η έχει σκοπό να διαλύσει. Καθώ ο γιο τη μου εξομολογήθηκε κάποια στιγμή ότι του είπε να με διώξει λίγε μέρε πριν το γάμο. Έχει σκοπό να διαλύσει τη σχέση σα υπερθερά ή η σχέση του αραβωνιαστικού σου με τη μάνα του είναι πιο ισχυρή από τη δική σα σχέση. Τι σοι, τι σώει υποδουλωμένος γιος τη μάνα του είναι αυτός που πας να παντρευτείς. Είσαι σίγουρη ότι το μόνο πρόβλημα είναι η μάνα του, ότι δεν είναι και αυτό πρόβλημα. Ότι δεν είναι επιθύνιο όργανο τη μάνα του, ότι δεν είναι υπόδουλο στη μάνα του. Ότι δεν είναι γονιοποιημένο παιδί το οποίο βάζει τη μανούλα πάνω απ' όλα. Πρόσεξε, κόρη. Ο γάμο μα είναι σε δύο εβδομάδε και το κακό είναι ότι ω μάνα του θα είναι και στο νηφικό τραπέζι. Ε, sorry. Μετά από όλα αυτά. Μετά από όλη αυτή την επίθεση την αρκισιστική που σου έκανε η μάνα του, μετά από αυτός, παραδέχθηκε ότι η μάνα του του είπε να σε χωρίσει δύο εβδομάδες πριν το γάμο Θα έχετε αυτή τη γυναίκα στο γάμο σας, σοβαρολογείς Θα έρθει στο γάμο σας αυτή η γυναίκα Ειλικρινά δεν ξέρω τι συμπεριφορά θα δείξει στην εκκλησία και στο τραπέζι Αν θα προσποιηθεί την καλή ή θα κάνει τίποτα περίεργο Στη θέση σου με τις γνώσεις που έχω τώρα σε ηλικία 49 ετών θα έβαζα όρο ότι για να γίνει ο γάμος δεν θα είναι παρούσα υπευθερά. Φυσικά όταν ήμουνα νεότερη, όταν ήμουνα 21 ετών, δεν είχα τέτοια μυαλά και πήγα και έκανα εκείνον τον γάμο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σου βάλω και το σύνδεσμο του βίντεο για το τι συνέβη και την παραμονή του δικού μου του πρώτου γάμου. Αν δεν το έχεις δει, να το δεις να μαθαίνετε οι νεότεροι από τα λάθη εμάς των μεγαλύτερων. Με το μυαλό που έχω τώρα, με τις γνώσεις που έχω τώρα, με τα χιλιάδες περιστατικά που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα, αν σε αυτό το γάμο παρίσταται υπευθερά και δεν τη βάλει ο γιος της στη θέση της, σίγουρα αυτός ο γάμος θα γίνει μια τεράστια αποτυχία. Παρόλο που υπάρχει και περίπτωση να δεχθεί ο γαμπρό να μην έρθει η μάνα του, αλλά να εξακολουθεί να έχει αγαστέ σχέσει με τη μάνα του και πάλι να διαλυθεί ο γάμο, όχι γιατί η πεθερά είναι κακή, αλλά γιατί ο γαμπρό είναι ασπόνδυλος. Δεν έχει δύναμη να υψώσει αντίσταση απέναντι στη μάνα του. Περνάνε διάφορες σκέψεις από το μυαλό μου, μέχρι ότι μπορεί να μου κάνει κάποια επίθεση λεκτική ή οποιοδήποτε άλλου είδους. Θεωρώ ότι είναι πιθανόν και μετά το γάμο να κάνει διάφορε προσπάθειε προκειμένου να, σας, να μας χωρίσει. Είναι σίγουρο ότι κάνει συνεχώ προσπάθειε για να σα χωρίσει. Είναι σίγουρο. Όμω το ερώτημα είναι, μήπω είναι καλή ιδέα να χωρίσετε. Γιατί αυτό είναι κόλο και βρακή με τη μάνα του και δεν τη ρίχνει. Ρίχνει εσένα, αλλά τη μάνα του δεν τη ρίχνει. Σε ευχαριστώ πολύ και συζητώ συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο. Θα ήθελα πολύ να κάνει ένα βίντεο σχετικά με το θέμα αυτό και να ακούσω τη γνώμη και τη συμβουλή σου, καθώ εκτιμώ τη γνώμη σου όχι μόνο ω ψυχολόγου, αλλά και ω ανθρώπου που έχει ζήσει πολλά και μιλάει πάντα με συνέστηση, αλλά και χιούμορ με όποιο θέμα καταπιάνεται. Στα σχόλια θα ακούσει και ιστορίε πολλών άλλων γυναικών που υποτίμησαν το τεράστιο πρόβλημα που ονομάζεται ασπόνδυλο γιο κακιά Το πρόβλημα είναι ο γιο. Η κακιά πεθερά μπορεί να υπάρχει, μπορεί να είναι ένα αρχισάρο μπορεί να είναι χειριστική στο φουλ. Αν ο γιο τη είναι ξύπνιο και βάζει πάνω απ' όλα τον εαυτό του, τη σύντροφο του και τη μάνα του την έχει εκεί που τη αρμόζει όταν είναι χειριστική, δεν μπορεί να σου κάνει κακό μια κακιά πεθερά. Ο γιο είναι που αφήνει την κακιά πεθερά, η κόρη είναι που αφήνει την κακιά πεθερά ή τον κακό πεθερό να πάρει στο ζευγάρι. Σε αγαπάμε πολύ, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εκεί για όλους εμάς που σε παρακολουθούμε Σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται υπό ηθική κατάρρευση, ή σε βάλσαμο για τις ψυχές μας Κόρη μου, εγώ θα σου πω τα εξή. θα σου γράψουν και στα σχόλια Καταρχάς πρέπει οπωσδήποτε να πας σε ψυχολόγο άμεσα Άμεσα, μόλις δεις αυτό το βίντεο να κλείσει ραντεβού με ψυχολόγο άμεσα Άμεσα, πρέπει εσύ να δεις σε τι κατάσταση ψυχολογική βρίσκεσαι Ας τους Άσε το τι θα πει ο κόσμο, αν η θα σου κάνει επίθεση μπροστά στον κόσμο, τη σκουλαρίκια και θα φορέσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ βρίσκεσαι σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, σε μια πολύ άσχημη συνθήκη. Έχει μπλέξει με έναν ασπόνδυλο γιο, ο οποίο είναι υποδουλωμένο στη μάνα του. Και η μάνα του έχει αποδείξει ότι είναι τοξικότατη, επικίνδυνη, εγωκεντρικότατη και ότι θέλει το γιο τη για να τη συντηρεί. Έχεις μπλέξει άσχημα. Μπορεί να έχει πεθάνει ο πατέρας σου πρόσφατα και να έχεις πένθος. Ο άνθρωπος αυτός να σε στήριξε στο πένθος για τον πατέρα σου. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ νωρί πέντε μήνες μετά τη γνωριμία... Και ενώ είχε και πένθος να πάρεις απόφαση για γάμο, σημαίνει ότι ήσουν ευάλωτη όταν έπαιρνες αυτή την απόφαση. Τώρα έχεις μπροστά σου πολλές πληροφορίες. Έχεις μόνο δύο εβδομάδες για να σώσεις τον εαυτό σου. Εγώ προσωπικά με αυτά που γράφεις, αμφιβάλλω αν ποτέ ο αραβωνιαστικός σου θα μπορέσει να γλιτώσει από τη μάνα του. Γιατί είναι όλη του τη ζωή συνδεδεμένος με αυτό το προβληματικό πρόσωπο και όλη του τη ζωή είναι υποταγμένο σε αυτό το προβληματικό πρόσωπο. Γνωρίζω πολλές περιπτώσεις όπου για λίγο η ασπόνδυλη γη τοξικών πεθερών πήραν υποτίθεται το μέρος της γυναίκας τους Κρατούσαν όμως κρυφά επαφές με τη μάνα τους Και επανήρθαν λαμπρότεροι και ενδοξότεροι και μετά τους γάμους και μετά τις γέννες Και έγιναν κόμμα πάλι με τη μάνα Πρέπει να προσέξεις πολύ Ο εαυτό σου είναι πολύτιμο. Η ζωή σου είναι πολύτιμη Δεν πειράζει να ακυρώσει ένα γάμο Παρά να μια ολόκληρη ζωή Εσείς τι λέτε Κλείνω με αυτό επειδή φίλοι είπε ότι μου έστειλε και παλιά email και το έκανα vlog, βρήκα το παλιό το email. Πριν τρία χρόνια η κοπέλα είχε μπλέξει με έναν τύπο, ο οποίος την ξεγέλασε, ο οποίος την παραμύθιασε, την κοροϊδέψε, έπαιξε μαζί τη και την παράτησε. Και με ρωτούσε σε εκείνο το email αν πρέπει να το ξεμπροστιάσει. Καταλαβαίνω πως άμα έχουμε τέτοιο ιστορικό και έχουμε πέσει πάνω σε τσογλάνια τα οποία μας βλέπουν μόνο σαν μια παροδική ικανοποίηση του εγώ τους υπόσχονται φούρνους παξιμάθηκια που λέμε στην Κύπρο γιατί αυτός της υποσχέθηκε ότι θα έχουν αγάπη για πάντα, έρωτα και δεν ξέρω εγώ τι και μετά εξαφανίστηκε και μπροστά της άρχισε να φλερτάρει άλλες κοπέλες αυτή ήταν η παλιά ιστορία πριν τρία χρόνια. Καταλαβαίνω ότι φαίνεται πολύ ελκυστικό ένα πακέτο όπου ένα άντρα μα γνωρίζει, είναι ευγενικό μαζί μα, μα προτείνει πολύ νωρί γάμο, μα προτείνει συγκατοίκηση, μα λέει να μην δουλεύουμε και να δουλεύει αυτό για μα. Και τελικά ανακαλύπτουμε ότι ζει σε ένα σπίτι μαζί με τη μάνα του πάνω κάτω, που η μάνα του έχει κλειδί, που η μάνα του διαφεντεύει τη ζωή του, το σπίτι του, που η μάνα του βγάζει τρελή την αραβωνιαστικιά του, τρελό τον ίδιο και που τον κουμαντάρει και τον κάνει ό,τι θέλει και λίγες μέρες πριν από το γάμο του λέει κιόλα να τη χωρίσει. Καταλαβαίνω ότι αν συγκρίνεις το πώς ήταν αρβανιαστικός σου μέχρι πριν λίγο καιρό μαζί σου με το πώς ήταν εκείνος ο πρώην που ήταν εντελώς απαράδεκτος ξεκάθαρα θα πεις ο αρβανιαστικός σου είναι καλύτερος. Όμως... Ο αραβωνιαστικός σου έτσι όπως είναι και με τα δείγματα γραφής που έχει δείξει και χωρί να αναγνωρίζει ότι η μάνα του είναι τοξική και χωρί να αναζητά ο ίδιο να κάνει ψυχοθεραπεία. Και χωρί να αποφασίζει ο ίδιο να το κόψει μια και καλή στη μάνα του και να τη πει: Αφού είσαι τέτοια, δεν θέλω καν και στο γάμο μου να έρθει, είναι επίση επικίνδυνο και πολύ πιο επικίνδυνο από εκείνο τον τύπο, ο οποίο στο έπεξε στο και μετά έκανε γκόστινγκ. Προσοχή κοπέλες, ξέρω ότι οι σχέσεις είναι πολύ δύσκολες. Γνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν καλό άνθρωπο. Όταν όμως βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι ασπόνδυλος και ότι μια τοξική μάνα του και πεθερά σου μια ζωή θα σας διαβεντεύει, το σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά. Πρόσεξε, θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω ιστορίες από γυναίκες όπως και εμένα Έχω πει τη δικιά μου ιστορία και το δικό μου το βίντεο υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ιστορίε από μεγαλύτερε γυναίκε να σου πούμε πω ό,τι λάμπη δεν είναι χρυσό και ότι δεν πρέπει να πουλά τόσο φτηνά τη ζωή σου γιατί κάποιο σου φέρθηκε κάπω ευγενικά και σε στήριξε σε μια δύσκολη φάση. Αλλά παρόλα αυτά έχει πολλά ελαττώματα και σοβαρά ελαττώματα. Είναι πολύ σοβαρό ελάττωμα ο γιο μια τοξική μάνα να μην έχει αντιληφθεί την τοξικότητα τη μάνα του και να μην έχει πάει no contact μαζί τη. Πολύ σοβαρό. Στέλνω την αγάπη μου στη φίλη. Ξέρω θα περάσει δύο πολύ δύσκολε εβδομάδε. Ελπίζω να πάρει τη σωστή απόφαση για να σώσει τον εαυτό σου. Με αγάπη.